Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Κύριε Σοφιανέ, αν θα μπορούσαμε σήμερα να δώσουμε μια ανθρωπογεωγραφία πολιτική με δημοσκοπήσεις που άρχισαν να έρχονται στην επικαιρότητα ίσως και πολύ νωρίς μετά από την τραγωδία των Τεμπών. Πολύ νωρίς. Σε σημείο δηλαδή να αντιδρούν και οι ίδιοι οι άνθρωποι που τις παρουσιάζουν τις δημοσκοπήσεις αυτές. Αν η ανθρωπογεωγραφία είχε τάσεις μέχρι στιγμής, αυτό που φαίνεται από δημοσκοπικά να συμβαίνει είναι να έχει υποχωρήσει η Νέα Δημοκρατία, μια αδικαιολόγητη για την αντίδραση της κοινής γνώμης σταθερότητα ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή δεν πήρε προς τα πάνω. Με το ΚΚΕ τι συμβαίνει? Θα έλεγα πριν, όταν μάλλον μιλάμε για τις δημοσκοπήσεις, μην φεύγουμε από το γεγονός ότι η πιο συγκλονιστική δημοσκόπηση όλο το Μάρτιο ήταν η δρόμη της Ελλάδας, η δρόμη της Αθήνας, η δρόμη σε κάθε κυριολεκτικά και κομμόπολη της πατρίδας μας, με ένα κόσμο που την λύπη του, τη θλίψη του την έκανε πολύ γρήγορα και όχι, να το πω έτσι, από το πουθενά, οργή, αγανάκτηση, διεκδίκηση. Και ταυτόχρονα την έκανε και πολιτικό συμπέρασμα, το οποίο γράφτηκε με καθηλωτικούς όρους, αναδείχνοντας την πολιτική ευθύνη στην κυβέρνηση και σε αυτούς που κυβέρνησαν. Το λέω γιατί, επειδή μιλάμε για δημοσκοπήσεις, μια δημοσκόπηση, έρευνα της Public News έδειξε ότι το 2023 το Μάρτιο η Ελλάδα γνώρισε τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις και από το 2012. Το 30% του πληθυσμού, δηλαδή 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι, και ταυτόχρονα μέτρησε τους άνω των 17. Δεν μέτρησε δηλαδή δεκάδες χιλιάδες μαθητές που σε όλη τη χώρα, εδώ κυριολεκτικά και στα χωριά ακόμα της πατρίδας μας, βγήκαν στους δρόμους, διαδήλωσαν, με τα σακίδια τους έδωσαν συνθήματα, έδειξαν ένα πρόσωπο. Το πρόσωπο της αλληλεγγύης, της ανθρωπιάς, το πρόσωπο του ότι ο λαός μας έχει ένα κριτήριο, μαζεύει πολλά μέσα του, και την ώρα που η σταγόνα ξεχυλίζει το ποτήρι, βρίσκει το δρόμο, το δίκαιο του να το διεκδικήσει, και αυτό κατά τη γνώμη τη δική μας, τη δική μας ανάγνωση, είναι το πιο ελπιδοφόρο και αυτό που διαμορφώνει τις δυνατότητες να μην ξεχαστεί το έγκλημα, να τιμωρηθούν ηθικά, πολιτικά και οι όποιοι αυτούργοι, η φυσική αυτούργοι, αλλά ιδιαίτερα η πολιτική εκείνη που μας οδήγησε σε αυτό το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη, που μας οδηγεί πολύ συχνά σε αντίστοιχα προδιαγεγραμμένα εγκλήματα, γιατί βεβαίως οι νεκροί δεν συμψηφίζονται, όμως είναι νεκροί που δείχνουν την απανθρωπιά αυτού του συστήματος, αυτού του κράτους, που στο όνομα των κερδών και των ζημιών του κεφαλαίου που επενδύει, δεν υπολογίζει τις ανθρώπινες ζωές. Στις ειρηνικές πορείες και διαδηλώσεις, κύριε Σοφιανέ, ο κόσμος ακολούθησε τα συνθήματα του ΠΑΜΕ, που πρωτοστάτησε βεβαίως. Δεν ξέρω αν εκτιμάτε ότι αυτό θα αποτυπωθεί και στις εκλογές, δίνοντας μεγαλύτερο ποσοστό στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος από αυτό που δείχνουν τώρα οι δημοσκοπήσεις. Ξέρετε, όσο και αν ακούγεται κάπως αυτό που θα πω, όταν εμείς θέλουμε να επενδύσουμε σε αυτό που λέμε ο λαός διεκδικεί το δίκιο του, το μυαλό μας δεν είναι στον ψήφο, στην ψήφο. Το μυαλό μας είναι ότι είναι ο μόνος δρόμος. Δείτε, η Γαλλία συγκλονίζεται. Συγκλονίζεται από εκατομμύρια ανθρώπους που λένε ως εδώ Μακρόν. Θυμηθείτε το Μακρόν, πόσο τον λιβάνισε η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ. Όλο το πολιτικό σύστημα στο όνομα να μην έρθει η Λεπέν. Και ξέρετε, λίγο μετά την επανεκλογή του γίνονται όλα αυτά. Λίγο μετά, δηλαδή, την επανεκλογή αυτό του. Αυτό που προβληματίζει. Λοιπόν, ίσως και πρέπει να γίνει και ένα παράδειγμα του τι συμβαίνει διεθνώς και για τις ελληνικές δυνάμεις, δηλαδή πολιτικές δυνάμεις. Μα και στην Ελλάδα συμβαίνει. Σας θυμίζω ότι η Ελλάδα συγκλονίστηκε από διαδηλώσεις πρωτόγνωρες της τελευταίας 15ετίας. Και αυτό όταν από την πρώτη στιγμή προσπάθησαν είτε στο ανθρώπινο λάθος ο ένας, είτε στο ότι ήταν ρουσφέτη το ανθρώπινο λάθος ο άλλος, είτε ακόμα και διάφοροι που συστήνονται σαν αντισυστημικοί έλεγαν δεν είναι ώρα για διεκδικήσεις, είναι στην ψήφο θα κρυφθεί το πράγμα. Ο λαός μας βγήκε στους δρόμους. Και ξέρετε, η διαφορά αυτών των κινητοποιήσεων είναι ότι από την πρώτη μέχρι και την ολοκλήρωση αυτής της φάσης,
Υπήρχαν οργανωτές, υπήρχαν τα συνδικάτα, υπήρχαν φοιτητικοί σύλλογοι, υπήρχαν τα μαθητικά συμβούλια και τα συντονιστικά τους. Δεν ήταν ένα άμορφο πράγμα. Δεν έγινε από το διαδίκτυο με καλέσματα. Ήταν οργανωμένο κίνημα. Να σας πω, επειδή έχουμε την τύχη να συνομιλούμε μαζί σας και δεν συμβαίνει συχνά αυτό. Δηλαδή, δεν βρίσκει εύκολα το ΚΚΕ σε δημοσιογραφικά πάνελ. Οπότε μας καλείτε. Ναι, συμφωνώ. Εγώ το λέω και με διάθεση αυτοκριτικής. Η αλήθεια είναι ότι τα μέσα. Συγγνώμη, να κάνω μια παρένθεση. Η αλήθεια είναι ότι τα μέσα, και αυτό είναι και δική μας ευθύνη, γιατί σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι ότι κάποιος μας είπε μην καλέσετε το ΚΚΕ. Έτσι. Δεν δίνουν λόγο στο ΚΚΕ όπως θα έπρεπε να δίνουν σε. Συγκρίνοντάς το, υπάρχει το άλλο. Δηλαδή, καλούμε πολύ λιγότερο ΚΚΕ και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε κι εμείς. Υπάρχει και το άλλο. Γι' αυτό προσπαθούμε από την εκπομπή, δύο αλλά όχι ξένοι. Υπάρχει και το άλλο. Να το πω και σαν αυτοκριτική. Εγώ το λέω και σαν προσωπική μου ευθύνη αυτό. Έτσι. Όχι, να το πω και εγώ από την πορεία μου στα μέσα και από διευθυντική θέση. Υπάρχει και αυτό που λέμε, φίλοι ακροατές, η τεχνητή ποσόστοση. Δηλαδή, καλό το ΚΚΕ, αλλά μιλάνε όλοι και ίσα που πρέπει να πει ο εκπρόσωπος άντρας ή γυναίκα μια κουβέντα και τον έχουμε κόψει, έχει τελειώσει η κουβέντα. Είτε στα δελτία ειδήσεων ή στις εκπομπές, βάζω πολλά λεπτά ή πολύ χρόνο από άλλες δηλώσεις και βάζω και μια τάκα στο τέλος λίγο από ΚΚΕ για να παρουσιάσω την τεχνητή ποσόστοση στο Ισουρή ή οτιδήποτε. Τα λέτε και κύριε τα λέτε σωστά, αλλά ακόμα και με αυτά την ποσόστοση δεν την πιάνουν. Γιατί είναι στους δρόμους. Όταν το κρατικό κανάλι καλύπτει μόλις κατά 2,5%. Κοιτάξτε, επειδή έχω εργαστεί ως σύμβουλος στο κρατικό κανάλι. Φανταστείτε τα ιδιωτικά. Θα συμφωνήσω πολύ, αλλά ισχύει η ίδια σκέψη, είτε είναι δημόσιο είτε είναι ιδιωτικό. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά και με τη διάθεση απόλυτης ειλικρίνειας, επειδή στην ψυχή του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας και στην ιδεολογία είναι και τα συνδικάτα. Δηλαδή, είστε άρρηκτα συνδεδεμένοι με τη δυναμική και την ανάγκη για την κοινωνία των συνδικάτων, είτε ως παράγοντες που φιλτράρουν τη σχέση μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, είτε που, αν θέλετε, προστατεύουν τα συμφέροντα του εργαζομένου έναντι ενδεχομένως ενός κακού συνήθως εργοδότη, αν και εφόσον υπάρχει αυτή η περίπτωση, δεν μπορώ να διακρίνω. Σε αυτή την περίπτωση της τραγωδίας των Τεμπών, που βλέπετε, γράφονται και λέγονται τα απίστευτα πράγματα. Προφανώς έχει διαπιστώσει η κοινή γνώμη και νομίζω ότι κανείς δεν θα το αρνηθεί αυτό, ότι υπάρχει ένα βαθύ έγκλημα ετών που αφορά την πολιτική κομματική διαχείριση. Μάλλον πολιτική διαχείριση για αυτούς που συνήθως έχουν υψηλές θέσεις. Και τα κλιμάκια που επιλέγουν πάντα στις κορυφές να βρίσκονται. Είτε αυτή έχει να κάνει με επικερδείς συμφωνίες, είτε έχει να κάνει με χρήματα κάτω από το τραπέζι ή οτιδήποτε άλλο. Εκεί ευθύνη των συνδικάτων στο κατά πόσο θα μπορούσαν να σπάσουν αυτή την αλυσίδα, αν θέλετε, σκοπιμότητας, βρίσκεται ως ΚΚΕ, κάνετε την αυτοκριτική σας στη σχέση που έχετε δημιουργήσει τα συνδικάτα, ώστε να μπορούν δυναμικά, πέρα από τις πορείες, πέρα από τις απεργίες, να μπορέσουν να έχουν, αν θέλετε, περισσότερο δυναμική επί της ουσίας παρέμβαση, ή είναι εγκλωβισμένα και τα συνδικάτα από το σύστημα όπως έχει διαμορφωθεί. Όταν μιλάμε γενικά. Όταν μιλάμε γενικά για το συνδικαλιστικό κίνημα, αναφερόμαστε και σε δυνάμεις που παρεμβαίνουν και άλλες δυνάμεις που παρεμβαίνουν στο συνδικαλιστικό κίνημα. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση της πρώτης απεργίας που έγινε με αιχμή το δυστύχημα, το έγκλημα, συγγνώμη, στα Τέμπη. Και επιμένω με το χαρακτηρισμό έγκλημα, τον οποίο τον αποδώσαμε μόνο εμείς από την πρώτη, να το πω έτσι, στιγμή που συγκεντρώθηκαν τα γεγονότα. Η πρώτη απεργία έγινε κόντρα στη ΓΕΣΕ, έγινε από τα συνδικάτα, από τα εργατικά κέντρα και είχε τεράστια επιτυχία. Με αποτέλεσμα η ηγεσία της ΓΕΣΕ να συρθεί σε μια δεύτερη απεργία που επίσης είχε μεγάλη συμμετοχή, καθολική συμμετοχή, και συγκλώνησε και αυτή τη χώρα. Το λέω αυτό γιατί βεβαίως η δική μας, να το πω έτσι, αυτοκριτική είναι ότι πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα ώστε να διευρυνθεί το κομμάτι της εργατικής τάξης που δεν είναι οργανωμένο στα συνδικάτα. Κύριε Σοφιανέ, να προσθέσω, είδατε στιγμές αναγκαλισμού εκπροσώπων συνδικαλιστών, εκπροσώπων συνδικάτων, κάποιων συγκεκριμένων προσώπων με την πολιτική εξουσία? Υπήρχαν στιγμές που νιώσατε άβολα με αυτούς? Και τον τρόπο που διαχειρίζονται τις αγωνίες των εργαζομένων. Το ότι υπάρχει κυβερνητικός συνδικαλισμός, το ότι υπάρχει εργοδοτικός συνδικαλισμός, νομίζω είναι κάτι γνωστό στη χώρα μας. Δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική. Από εκεί και πέρα, εγώ θα έλεγα, η προσπάθεια δική μας, και εδώ αν θέλετε μπορούμε να δούμε αυτό που λέτε την αυτοκριτική μας, είναι ότι πρέπει να δυναμώσει, να ενταθεί η παρέμβαση των κομμουνιστών, των φίλων του κόμματος,
που παρεμβαίνουν, που δουλεύουν στα συνδικάτα, γιατί είναι εργαζόμενοι, οι κομμουνιστές που πρωτοστατούν, που αναδείχνονται πρωτοπόροι, στο να τραβήξουν ένα σημαντικό κομμάτι, ιδιαίτερα της νέας βάρδιας, όπως λέμε, της εργατικής δύναμης, σε κλάδους που υπάρχει μεγάλη ανοργανωσιά και μεγάλη εκμετάλλευση, ώστε να μπουν ακόμα πιο δυναμικά και αυτοί στο προσκήνιο. Και βήματα γίνονται. Σας θυμίζω τη συγκλονιστική απεργία στην eFood. Τους Δελιβεράδες, οι οποίοι κατάφεραν με την ενότητα, με την αποφασιστικότητα να έχουν αποτέλεσμα. Λέω, γίνονται πολλά τέτοια βήματα, φαντάζουν μικρά, είναι σημαντικά όμως, δεν πέφτουν τα φώτα της δημοσιότητας πάνω, όμως είναι τα βήματα μέσα από τα οποία ξεθαρεύει ο εργαζόμενος, μαθαίνει τα δικαιώματά του, γιατί δεν τα ξέρει, γιατί στην Ελλάδα των τριών μνημονίων και των μεταμνημονιακών νόμων κυριολεκτικά έχει αποδυναμωθεί. Στα Τέμπη είδατε στη δικαστική συνέργεια στο έγκλημα. Αυτό θέλω, δηλαδή προσπαθώ να μπω στην ουσία και με τη βοήθεια σας πιστεύω ότι θα το καταφέρω αυτό. Επειδή από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι γενικά ούτε όλοι είμαστε ίδιοι, ούτε όλα μπαίνουν στο τσουβάλι. Είδατε συνέργεια. Εγώ θα έλεγα ότι μπορούσαν οι συνδικαλιστικές δυνάμεις που έχουν την ηγεσία στο χώρο των σιδηροδρομικών, και δυστυχώς δεν είμαστε εμείς, δεν είναι οι δικές μας δυνάμεις, να ήταν ακόμα πιο αποφασιστικές στην ανάδειξη προβλημάτων. Αλλά εδώ υπάρχει και ένα δίκιο. Ξέρετε, σε αυτές τις συγκλονιστικές κινητοποιήσεις τα συνδικάτα, τα σωματεία των σιδηροδρομικών ήταν μπροστά. Έχασαν και αυτοί δικούς τους ανθρώπους. Και δεν τους έχασαν μόνο τώρα, αλλά και στο προηγούμενο δυστύχημα στο Άδεντρο. Όμως μην ξεχνάμε τους απεργοκτόνους νόμους. Μην ξεχνάμε ότι οι απεργίες μέσα σταθερής τροχιάς και στο σιδηρόδρομο δεν υπάρχει περίπτωση που να μην έχουν βγει καταχρηστικές και παράνομες μόνο με την προκήρυξή τους. Και ταυτόχρονα μην ξεχνάμε ότι η άλωση των εργασιακών σχέσεων που έκαναν και οι ΜΕΝ και οι ΔΕ, ενώ η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, έχει οδηγήσει να δουλεύουν εργαζόμενοι στο σιδηρόδρομο με μπλοκάκι, δηλαδή σαν μίσθωση έργου. Καταλαβαίνετε, αυτή η αλλίωση των εργασιακών σχέσεων έχει και τέτοια αποτελέσματα. Ξέρετε, κύριε Σοφιανέ, μιλάμε για έγκλημα. Νομίζω ότι το αίσθημα που έχει κάθε πολίτης, ανεξάρτητα από το τι ψηφίζει και ασπάζεται, είναι ότι σε αυτή τη χώρα τελικά δεν είμαστε ασφαλείς πουθενά. Δεν είναι ασφαλής το παιδί μου να πάρει το τρένο και να πάει στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να αλλάξει, με ποια πολιτική γραμμή, με ποια πολιτική απόφαση μπορεί να αλλάξει. Βλέπουμε τώρα και την κυβέρνηση ότι λέει, ας πούμε, ο Πρωθυπουργός ότι θα προσπαθήσω να τα αλλάξω, να γίνει έρευνα κτλ. Από τη μία σκεφτόμαστε, ίσως οι πιο αθώοι, ότι δεν μπορεί να ξέραν και να τα άφηναν να συμβαίνει, επειδή μιλήσατε για έγκλημα. Ξέραν ότι στα τρένα, και ειδικά στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη, δεν λειτουργεί το σύστημα της τηλεδιοίκησης. Ο κύριος Καραμαλής είπε στην Ελλάδα. Ξέραν επίσης ότι στον σιδηρόδρομο, με την πολιτική της απελευθέρωσης που εφάρμοσαν διαδοχικές κυβερνήσεις, απελευθερώθηκε το συγκοινωνιακό έργο, τεμάχησαν τον ΟΣΕ σε 5 εταιρείες. Αυτά μετά τα ανακαλύπτει ο Πρωθυπουργός συνέντευξη και λέει: μα είναι δυνατόν άλλος να κάνει τη μελέτη, άλλος να κάνει τα έργα. Μα η πολιτική τους τα έκανε αυτά. Η κατάτμιση δηλαδή του σιδηροδρομικού έργου στην μεταφορά, στην υποδομή, στη μελέτη, στα ακίνητα. Αυτά είναι πολιτικές που πέρασαν με νομοσχέδια του ΠΑΣΟΚ, της συγκυβέρνησης Σαμαρο-Βενιζέλων, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας στη συνέχεια. Ταυτόχρονα διαμόρφωσαν τους όρους να κρατηθεί η υποδομή στο δημόσιο μαζί με τα χρέη 14 δισεκατομμυρίων, να τα πληρώνουμε εμείς, και το πιο κερδοφόρο κομμάτι, το κομμάτι της μεταφοράς, να δοθεί σε μια εταιρεία ιταλική με 45 εκατομμύρια. Και ταυτόχρονα αυτή την ιταλική εταιρεία την επιδοτούσαν πάλι με χρήματα που πληρώνουμε εμείς, με 50 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτή η σύμβαση ακόμα που έχει κάνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει έρθει στην... πώς να το πω, δεν έχει γνωστοποιηθεί. Αυτή τη σύμβαση η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την πήρε και μεγάλωσε την επιδότηση στην ιδιωτική εταιρεία, με αποτέλεσμα η ιδιωτική εταιρεία να έχει κερδοφορία ενός εκατομμυρίου. Και ταυτόχρονα, για να μπορέσει να είναι ανταγωνιστική, όπως λένε, η επένδυση,
καταργήσανε βασικές εργασιακές σχέσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε την 9ήμερη συνεχόμενη εργασία στους μηχανοδηγούς. 9 μέρες συνεχόμενη δουλειά. Κάναν μετατάξεις, αφήσανε ουσιαστικά υποστελεχωμένο το σιδηροδρομικό δίκτυο. Δεν επενδύσαν στην ασφάλεια. Μόλις 25 εκατομμύρια έδωσαν για την υποδομή, δηλαδή για την διαμόρφωση των όρων ασφάλειας στο τρένο που κινείται. Και έχεις λοιπόν την υποδομή στο κρατικό ΟΣΕ, τον οποίο εμείς τον πληρώνουμε, τα τρένα που τρέχουν στην ιδιωτική εταιρεία, την Ιταλική, η οποία τα παίρνει κιόλας για να κάνει τα δρομολόγια. Τα επιδοτούμενα, λέτε, όπως άγωνες γραμμές. Άγωνη γραμμή, Αθήνα Θεσσαλονίκη, άγωνη γραμμή. Και στέκεται μετά ο άλλος και βάζει την εξής απορία. Πώς είναι δυνατόν αυτό το κράτος με αυτούς που κυβερνούν και κυβέρνησαν να μπορεί να πληστηριάζει ηλεκτρονικά 700.000 σπίτια, πρώτες κατοικίες και να πετάει στον δρόμο κόσμο και δεν μπορεί να παρακολουθεί ηλεκτρονικά τρένα? Και αυτό δεν είναι ελληνική πατέντα. Είναι πατέντα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί έχει γίνει γνωστό ότι μόλις το 13% του σιδηροδρομικού δικτύου όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει το περίφημο σύστημα. Μόλις το 13%. Βοηθήστε μας λίγο, αν θέλετε, για να μπορέσουμε. Δεν ξέρω αν έχετε ολοκληρώσει το θέμα του Τεμπών, για να σας βάλω σε άλλο ερώτημα. Και επειδή, έπαιξε πολύ το να γίνουμε Ευρώπη. Στην Ευρώπη, με τα στοιχεία του 2021, έχουμε 683 νεκρούς σε σιδηροδρομικά δυστυχήματα. Στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η πολιτική είναι ίδια και εκεί και εδώ, όπως και στη Γαλλία. Στη Γαλλία, να κλείσω με αυτό. Στη Γαλλία δίνεται αυτή η συγκλονιστική αγώνες για να μην πάει το όριο ηλικίας στα 64. Από τα 62. Από τα 62. Εδώ είμαστε 67. Στην Ελλάδα, ο κατρούγκαλος του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τον προηγούμενο του Σαμαρά μας έχει πάει στα 67. Έτσι, επειδή μιλάμε για πρόοδο και μιλάμε για. Τώρα, επειδή. Βέβαια, στη Γαλλία, συγγνώμη, έχουν μεγαλύτερες αντιδράσεις από ό,τι στην Ελλάδα. Και το 2016 στην Ελλάδα γίνανε σημαντικές απεργιακές κινητοποιήσεις, αλλά χρειάζεται και η κυβέρνηση, υποτίθεται αριστερή, ριζοσπαστική, για να το για περάσει. Για να γίνει δουλειά. Για να το σας περάσει. Νευριάζει που ο ΣΥΡΙΖΑ αυτοπροσδιορίζεται αριστερό? Καθόλου την και λέγαμε λίγο νωρίτερα, ας πούμε, που λέει ο ένας τον άλλον σύντροφε. Δηλαδή, ας πούμε, στην επιστολή που είστε ο κύριος Πολάκης έγραψε σύντροφοι. Κάτι που εμείς το έχουμε συνηθίσει να τον λένε οι άνθρωποι που ανήκουν στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Τα πρώτα χρόνια τα έλεγε για το Πασόκ. Είσαστε νεότεροι. Η αλήθεια είναι. Για το Πασόκ έλεγε τα πρώτα χρόνια. Μετά ξεχάστηκε. Σε κάποιο άλλο θέμα τώρα. Θέλω να πω, γιατί έχω σχετικό ερώτημα και επειδή μπήκαμε πλέον στην τουριστική σεζόν και αυτό που τώρα είναι σαν κάτι μας είπε, θα πούνε οι φίλοι ακροατές. Αυτό που συνήθως βγαίνει ως παράπονο από τις μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις στα νησιά μας ή στους τουριστικούς προορισμούς, που δεν είναι λίγοι πλέον, είναι ότι δεν βρίσκουν εργατικά χέρια. 62.000 θέσεις εργασίας αναζητούν. Βέβαια, υπάρχει μια άλλη απάντηση και εγώ σας στείλω βιωματικά. Γιατί έχω ανθρώπους, συγγενείς μου, μέλη της οικογένειας που εργάζονται στον τουρισμό. Να πληρώνουν λογικά και ανθρώπινα για να βρίσκουν εργατικά χέρια. Δεν γίνεται να δίνουν μισθούς πείνας, συνθήκες διαβίωσης, σαν να είμαστε παραπήγματα και ταυτόχρονα, δηλαδή να μας μειώνουν, να μας εξαφανίζουν την αξιοπρέπεια και ταυτόχρονα να θέλουν και εργατικό δυναμικό. Δεν θέλω να προλάβω την απάντησή σας, αλλά. Ποια είναι η δική σας θέση? Λένε ότι δεν βρίσκουμε εργάτες. Δεν έχουμε, λέει, ανθρώπινο δυναμικό για να εξυπηρετήσουν τις τουριστικές επιχειρήσεις. Πού είναι το λάθος, πού είναι το σφάλμα? Δεν είναι σφάλμα, είναι οι στρεβλώσεις της καπιταλιστικής αγοράς εργασίας, η οποία στη σεζόν πλέον και στις απαιτήσεις και στις αυξημένες επενδύσεις που έγιναν στο χώρο αυτό, θέλει και στρατιές σύγχρονων δούλων για να δουλεύουν στα κάτεργά τους. Το γεγονός ότι χιλιάδες νέοι άνθρωποι δεν θα πάνε να δουλέψουν εκεί, καλά κάνουν και δεν πάνε να δουλέψουν εκεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ανεργία στην Ελλάδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν νέοι άνθρωποι οι οποίοι σαν τους συναδέλφους τους πήγαιναν στη Θεσσαλονίκη, φοιτητές εννοώ, μεταπτυχιακοί φοιτητές, νέοι επιστήμονες, οι οποίοι έχουν επενδύσει στην επιστήμη τους και είναι στην ανεργία. Απ' την άλλη πλευρά, θα έλεγα ότι οι εργαζόμενοι στο χώρο του τουρισμού και του επισητισμού έχουν κάνει και αυτοί σκληρούς αγώνες και για τις συλλογικές τους συμβάσεις και για τους όρους εργασίας και για να συγκρουστούν με αυτό το μεσαίωνα. Γιατί σε μεγάλο βαθμό μάλιστα επιχειρούν να εισάγουν, και κάθε καλοκαίρι το κάνουν, εισάγουν εργατικό δυναμικό από άλλες χώρες. Είναι η συνθήκη του Bolkestein, η οποία ουσιαστικά μεταφέρει
την μαύρη εργασία, την νομιμοποιεί και μεταφέρει εργαζόμενους στην Ελλάδα με μισθούς της χώρας προέλευσης. Δηλαδή, στη Βουλγαρία είναι πολύ πιο φτηνό το μεροκάματο. Έρχεται ο Βούλγαρος, δουλεύει στην Ελλάδα με μισθούς Βουλγαρίας. Αυτό είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν αυτό συμβαίνει, θα περάσει συμβαίνει. Και στον Έλληνα εργαζόμενο. Συμβαίνει. Γιατί αν κάποιος δίνει μισθούς και ταυτόχρονα, Βουλγαρίας, παντού δεν τους υπονοεί. Και ταυτόχρονα υπάρχει η εργασιακή γαλέρα της μαθητείας με χιλιάδες νέα παιδιά από σχολές και από την μαθητεία του ΑΕΔ που πηγαίνουν ουσιαστικά με επιδόματα να δουλέψουν. Ναι. Είναι θέμα κακό εργοδότη που θέλει να δίνει λίγα, είναι θέμα με υψηλών εργοδοτικών εισφορών που δεν μπορεί να αντέξει ο εργοδότης ξαναπηγαίνουμε... και εξυπηρετείται με μικρούς μισθούς. Ξαναπηγαίνουμε, να σας πω, ναι. Ξαναπηγαίνουμε στην πηγή, στο πρόβλημα, στην καρδιά, στο κράτος. Αυτό το κράτος είναι ταξικό, είναι απάνθρωπο. Και όπως εργασιακά προσπαθεί να στύψει τον εργαζόμενο, να τον κάνει όσο πιο φτηνό, όσο μάλιστα. πιο ευέλικτο, όσο πιο αναλώσιμο, τόσο δεν υπολογίζει, δεν επενδύει, γιατί δεν του βγάζει κέρδη και στις υποδομές που κοστίζουν και ζωές. Πάντως ένας κλάδος ο οποίος πάει καλά, έτσι όπως είναι ο τουρισμός που κάθε χρόνο λέμε μπράβο και πόσο καλά έχει πάει η Ελλάδα, λογικά θα έπρεπε, θα μου πείτε σε έναν ιδανικό κόσμο, αλλά θα έπρεπε να καλοπληρώνει τους εργαζόμενους για να είναι πιο αποδοτικοί, για να μπορούν να εξυπηρετήσουν καλύτερα τους τουρίστες, για να μείνουν πιο ευχαριστημένοι τουρίστες και για να μπορούν να δουλέψουν αυτά τα όντως πολύ σκληρά ωράρια, ναι, που δουλεύουν οι άνθρωποι. Δεν θα είναι ανταγωνιστικό το προϊόν τότε, ξέρετε, γιατί όλα τα πράγματα θεωρούνται προϊόντα. Ένα ανταγωνιστικό προϊόν λοιπόν, για να μπορεί να είναι ανταγωνιστικό, πρέπει να ξεζουμίσει την εργατική δύναμη. Να αμβλύνει θέματα υποδομών εκεί που δεν του είναι σε προτεραιότητα και στο τέλος να μπορεί να μεγαλώνει την κερδοφορία του. Κύριε Σοφιανέ, σας είχαμε πει 9.30, αλλά επειδή θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλογο, μπορούμε να σας κρατήσουμε 5 λεπτά παραπάνω. 5 λεπτά, επειδή μιλάγαμε για τα ξενοδοχεία και επειδή είμαι και δημοτικός σύμβουλος στην Αθήνα. Ας πούμε μια κουβέντα και είδα για τα. Ακριβώς. Οπότε. Ό,τι θέλετε, είναι και μπαταξίδες εκτός των άλλων. Εντάξει, νομίζω μιλώντας σαν δημοτικός σύμβουλος Αθήνας, επικεφαλής του συνδυασμού του Κομμουνιστικού Κόμματος Λαϊκής Συσπήρωσης, τόσα χρόνια στο Δήμο της Αθήνας, από διάφορα τέτοιου είδους σκάνδαλα που μπορεί και να μην είναι σκάνδαλα, μπορεί να εξηγούνται, εν πάση περιπτώσει. Τώρα τι εξήγηση έχει το πόθεν έσχες, όταν το έσχες δεν. Δεν εξακριβώνεται, είναι άλλη υπόθεση. Θα περιμένουμε, ναι. Νομίζω το βασικό είναι ότι σε αυτή την πόλη βλέπουμε τετραετίες να χάνονται. Βλέπουμε να πειραματίζονται διάφοροι πάνω στο σώμα αυτής της πόλης, κυρίως στους ανθρώπους της, γιατί η πόλη είναι οι άνθρωποι της. Και θεωρώ ότι το πρότυπο Αθήνα κέντρο τουριστικό προϊόν, ακριβό τουριστικό προϊόν, έχει μεγάλα προβλήματα, δεν περπατάει, αλλά ταυτόχρονα βάζει σε ταλαιπωρία και δημιουργεί τεράστιο κόστος και τους κατοίκους αυτής της πόλης με το μεγάλο. Και είχαμε μείνει στα ξενοδοχεία που θέλετε κάτι να πείτε για τους εργαζόμενους. Έλεγα με τα ξενοδοχεία, τις συζητάγαμε στους ξενοδόχους. Γιατί ξέρετε, στο Δήμο της Αθήνας και σε πολλούς άλλους Δήμους δεν καταβάλουν αυτό που εισπράττουν, το οποίο είναι το γνωστό παρεπιδημούντων, το μισό της εκατό δηλαδή επί των εισπράξεων σε κάθε διανυκτέρευση, το οποίο είναι πολλά εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια, αν βάλουμε τα διάφορα χρόνια που περνάνε, τα οποία δεν εισπράττονται. Και ο Δήμος φυσικά δεν τα απαιτεί. Γιατί φυσικά δεν τα απαιτεί ο Δήμος? Δεν τα απαιτεί γιατί δεν έχει την τεχνογνωσία, γιατί δεν είναι στις προτεραιότητές τους, γιατί και στο Δήμο της Αθήνας πληρώνουν τα γνωστά υποζύγια ο λαϊκός, ο εργατικός κόσμος, οι υπάλληλοι, όλοι αυτοί που στην καθημερινότητά τους τραβάνε τον αβίωτο, αλλά και χρυσοπληρώνουν τον Δήμο της Αθήνας με μια βαριά φορολογία ή με ένα σαφάρι κλήσεων κυνηγητού στο οποίο επιδίδονται. Ταυτόχρονα αυτοί που τα έχουν και αυτοί οι οποίοι λιμένονται και ιδιαίτερα ευρύτερα το κέντρο της Αθήνας δεν πληρώνουν. Δεν πληρώνει το Airbnb, το οποίο έχει καταντήσει σε δύσκολη, δυσέβρετη την κατοικία σε μια σειρά γειτονιές απλησίαστες πλέον, τις κοντινές εδώ που είσαστε εσείς. Δεν πληρώνουν οι ξενοδόχοι, δεν πληρώνουν μεγάλες εταιρείες, δεν πληρώνουν μεταφορικές. Ο μόνος που πληρώνει, ξαναλέω, στο Δήμο της Αθήνας είναι ο εργαζόμενος με μια βαριά δημοτική φορολογία, με μια βαριά πολιτική ίσπραξη στελών που φτάνει στο σημείο να υπολογίζει 10 εκατομμύρια το χρόνο από την ελεγχόμενη στάθμευση και από τις κλήσεις.
Το μεταξύ μιλήσατε με το Airbnb και, για το Airbnb και σκεφτώ μια συζήτηση που έκανα χτες με φίλους που αναζητούν να νοικιάσουν ένα σπίτι στο κέντρο. Οι τιμές των ενοικίων, φαντάζομαι θα το γνωρίζετε, είναι σαν να βρίσκεις ένα σπίτι 65 τετραγωνικά, ας πούμε, για να μείνει ένα ζευγαράκι με ένα παιδί, και πληρώνεις, λες και μένεις σε καμιά βίλα με θέα θάλασσα και μέσα, ας πούμε, νεόδμητο με εντυχισμένες ηλεκτρικές συσκευές. Ναι, ναι. Αυτό δεν βγαίνει σε σχέση με τους μισθούς, και η αύξηση των ενοικίων νομίζω ότι έχει συμβεί παντού. Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Επιδεινώνεται το πρόβλημα ειδικά στο Δήμο της Αθήνας από την βιομηχανία της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Δεν μιλάμε πλέον για κάποιον που έχει ένα-δύο διαμερίσματα και τα νοικιάζει για να διαμορφώνει ένα επιπλέον εισόδημα. Μιλάμε για πλατφόρμες, μιλάμε για συγκέντρωση. Σχεδόν το 70% των διαμερισμάτων που βρίσκονται στην πλατφόρμα στην Αθήνα ανήκουν σε εταιρείες, ανήκουν σε ομίλους, ανήκουν σε όλους αυτούς που έχουν αγοράσει το κέντρο και τις γειτονιές. Ξένα κεφάλαια που επενδύουν σε αυτό, αλλά και ελληνικά φυσικά. Και έχουν ξεσπιτώσει όλο τον κόσμο. Να σας ρωτήσω κάτι, Κάστρο, από μένα πριν σας αποδεσμεύσουμε, δηλαδή, τι θα άλλαζε? Έχουμε δει το παράδειγμα Κουμούνη στη Δημάρχου, στην Πάτρα. Έχουμε την περίπτωση του κύριου Πελιτήρη. Έχει αλλάξει η Πάτρα. Αν θέλετε να το πω με απόλυτη ειλικρίνεια, δεν το έχω κρύψει ποτέ, θεωρώ ότι έχει γίνει άλλη πόλη. Και είμαι και από τους φίλους της υποψηφιότητας Πελιτήρη, παρότι δεν ψηφίζω στην Πάτρα, αλλά κάνει πολλή δουλειά αυτός ο άνθρωπος. Και έχει περάσει μέσα στην κοινωνία αυτό, έτσι, ό,τι και αν ψηφίζουν όποια. Ένας κομμουνιστής δήμαρχος στην Αθήνα, τι θα άλλαζε? Πολλά πράγματα, την καθημερινότητα. Πολλά μικρά πράγματα που αλλάζουν, βελτιώνουν μια καθημερινότητα. Αλαφρώνοντας πρώτα απ' όλα το λαιλατημένο εισόδημα, γιατί έχει περιθώρια να ελαφρωθεί και δεν είναι και λίγα. Ξέρετε, το έχω πει στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο επαγγελματίας στην Αθήνα πληρώνει στο Δήμο της Αθήνας 300 ευρώ περισσότερα από όσα πληρώνει ο πατρινός στο Δήμο της Πάτρας. 300 ευρώ δεν είναι λίγα. Απλά δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει. Ναι. Έτσι. Τώρα που το έμαθε, κνευρίζεται. Ναι. Να κατάλαβε, λέτε. 300 ευρώ λιγότερα πληρώνει, ναι, ο επαγγελματίας. Και ταυτόχρονα έχει το Δήμο δίπλα του και δεν τον κυνηγάει. Και προσπαθεί καθημερινά με μεγάλες πιέσεις, με αγώνα, με σκληρή δουλειά να βελτιώσει αυτή την καθημερινότητα. Υπάρχει η δυναμική του μικρού καθημερινού, το οποίο μπορεί να αλλάξει και στην Αθήνα, όπως άλλαξε και στην Πάτρα. Χωρίς να βάζεις την πόλη και τον κόσμο της σε τέτοιες περιπέτειες για να υλοποιήσεις σχέδια επενδυτικά, σχέδια που θέλουν μια Αθήνα κλειστή, ένα τουριστικό προϊόν. Ξέρετε, έχει αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας με την ψήφο όχι μόνο του Μπακογιάννη αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ το χαρακτηρισμό της Αθήνας σαν πρότυπο τουριστικό προορισμό και ένταξη της πόλης σε αντίστοιχα προγράμματα που οδηγούν σε ένα τέτοιο, σε μια τέτοια πόλη. Όλο αυτό φέρνουν συνέπειες. Τα 3 χρόνια της περιπέτειας Πανεπιστημίου, τον ένα χρόνο την περιπέτεια του Συντάγματος για να το πλακοστρώσουν ουσιαστικά, και το μεγάλο deal των 250 εκατομμυρίων της διπλής ανάπλασης, που ουσιαστικά για τα ακίνητα των τραπεζών και για το γήπεδο μιας ανώνυμης εταιρείας, μιας ΠΑΕ, θα δοθούν αυτά τα λεφτά όταν οι προτεραιότητες αυτής της πόλης είναι άλλες.